Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μην σας κουράσω και να μην στεναχωρηθούν πολύ. Όταν ξεκίνησα να έρθω στην Κάνουμε, ήρθα για σημειολογικούς λόγους, ξέρετε. Σημειολογικοί λόγοι που αφορούν το ότι είστε μια περιοχή που θα έπρεπε να σας προσέχουν περισσότερο από ό,τι σας προσέχουν. Είχα έρθει πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν έφετος εξωματικός στο Κασελόριζο και ερχόμασταν συχνά εδώ για να πούμε ένα καφέ. Με έπιασε θλίψη βλέποντας ότι είναι χειρότερα από τα τότε. Και το λέω αυτό γιατί. Αποχέτες ή δεν έχετε ακόμα. Θα μιλήσω ομά. Ξέρετε, έχω συνηθίσει τη ζωή μου που δεν χωστά σε κανένα τίποτα, μόνο στο Θεό. Δεν χωστά σε κανένα το παραμικρό. Να ομιλώ με τη γλώσσα της πραγματικότητας, όχι της αλήθειας. Θα θυμάστε πάντα κάτι. Όταν κάποιος επικαλείται την αλήθεια, είναι η δική του αλήθεια, είναι υποκειμενική. Η πραγματικότητα όμως είναι η πραγματικότητα. Είδα ένα λιμάνι το οποίο μου θυμίζει λιμάνι Αφρικής. Χαμογελούν κάποιοι. Εσείς δεν τα βλέπετε αυτά. Είστε η μοναδική περιοχή, ακούστε λίγο, γιατί είναι ο καθρέφτης η Κάλυμνος όλης της Ελλάδος. Δεν είναι, μην νομίζετε διαφορετικά σε άλλες περιοχές. Έτσι οικοδομήθηκε η λογική των Ελλήνων. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα νησί να μην έχει αγορά. Παγκόσμια δεν υπάρχει. Περίμενα να τα κάνουμε εσύ, ωραίο σήμερα με την αρχή μου τα χαλάσω. Τώρα τα ξέρω. Από σου λέω εδώ υπηρετούσα, ακόμα μου να έβλεπα. Θα δούμε διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ο Έλληνας επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη χωρίς να σκέφτεται αυτό που έλεγε ο Αριστεφάνης ο Πατράκος. Ότι αυτός που σε κατέστρεψε δεν έχει το δικαίωμα να ζητά να σε σώσει σήμερα. Και αναφέρομαι στα κόμματα. Σήμερα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσει. Αυτοί δηλαδή που κυβέρνησαν και δεν μπόρεσαν και μας κατέστρεψαν, θα μας σώσουν ξανά τώρα. Είναι το αντιφατικό των επιλογών. Είναι δυνατόν. Ο μισός δρόμος και πάνω προς το λιμάνι να ανοίξει το λιμεναρχείο και ο μισός δρόμος από την άλλη πλευρά να ανοίξει το Δήμο. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις που δεν συμβαίνουν μόνο εδώ, δεν καταλάβατε. Είναι οι παθογένειες μιας χώρας που δεν αντιλαμβάνεται ότι η Κάλυμνος έχει μια ιδιαιτερότητα παγκόσμια. Ξέρετε ποια είναι αυτή. Ξέρετε το νησί σας ποια ιδιαιτερότητα παγκόσμια έχει. Η εξαγωγή σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό δεν είναι ιδιαιτερότητα, αυτό είναι γάγκρο. Μιλάω για θετικό πλεονέκτημα. Το θυμάρι. Έχετε το καλύτερο θυμάρι παγκοσμίως με τις πιο ενεργειακές ιδιότητες. Το έγραψε ο Ιπποκράτης πριν αιώνες. Και αντί το θυμάρι να γίνει βαριά βιομηχανία με βάση τη μεσοκομική, να δώσει βάση τοπική αυτοδιοίκηση εδώ ή οι βουλευτές σας ή οι υπουργοί σας για να κινηθεί η διαδικασία της μεσοκομείας και να γίνει εξαγωγικό προϊόν, έχετε ένα καβαλά που τριγυρνάει μόνο στο βάρος 99 και οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό πλεονέκτημα διαθέτει η χώρα σας. Γιατί? Γιατί κάνουν εισαγωγές κινέζικων μελιών με γλυκός. Και δεν υπάρχει κράτος να κάνει ποιοτικούς ελέγχους και να πει μέχρι εδώ αυτό είναι γλυκός και αυτό είναι μέλι, θα στηρίξω το δικό μου προϊόν. Μόνο το μέλι της Καλύμνου μπορούσε να ταΐσει το νησί 20 φορές. Όπως τα ακούτε. Με 20 φορές 12.000 κατοίκους, έτσι. Σας λέω τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το νησί. Εγώ δεν θέλω ο νησιώτης, ο Καλύμνιος, να γίνει σερβιτόρος σε ένα μαγαζί. Δεν είναι δουλειά αυτή. Σερβιτόρος ο Έλληνας στη χώρα του δεν μπορεί να είναι. Γι' αυτό και αυτό το πρόγραμμα 270 σελίδων έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που πριν γίνει κόμμα και ήμασταν ένα προκίνημα. Γεια σου Καβαλά. Λέω που είναι ο Καβαλάς ο φίλος μου. Εδώ είσαι. Πού είσαι, Καβαλά. Νόμιζα λείπεις. Λείπει ο Μάης Αρακοστή. Λέω λοιπόν για να το καταλάβετε. Πριν κάνουμε το κίνημα, φτιάξαμε το πρόγραμμά μας. 270 σελίδες πρόγραμμα δεν έχει κανένα κόμμα. Εάν δεν προσθέσετε τα προγράμματα όλων των κομμάτων, είναι περίπου 67 σελίδες. Και ένα μικρό κίνημα ακόμα έκανε πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα και να κάνει την Ελλάδα αυτό που δεν πέτυχε να κάνει κανένας. Να παράγει πλούτο. Το έλεγα προηγουμένως στο Αιγαίο, στο κανάλι σας, εδώ στο νησί σας, ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τα μνημόνια. Δεν είναι τα μνημόνια το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Ότι μερικοί ακόμα νομίζουν ότι ζουν στην εποχή του Μάο Μάο. Μπορεί να είναι παράδοση αυτό εδώ που ακούσατε. Δεν είναι παράδοση.
παράδοση. Είναι μια παράδοση. Γιατί και τότε που είχε ξανάρθει πάντα ήταν. Δεύτερη παράδοση. Στην τρίτη γέγεσαι. Αυτό λοιπόν, σας λέω ότι δεν αλλάζει εύκολα ο Έλληνας. Ακούστε, όλοι οι Έλληνες κάνουν παράπονα για τους άλλους Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες διαμαρτύρονται για την πολιτεία και κοιτούν τι κάνουν οι άλλοι Έλληνες και δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Όταν ο Έλληνας καταλάβει ότι πρέπει πρώτα αυτός να κάνει κάτι για να κάνει την πολιτεία ή για να κάνει η κοινωνία, τότε αλλάζει τα πράγματα. Πώς σε λένε, Μητρούλη? Πώς σε λένε? Πώς? Φώναξε τον Αντώνη δυνατά. Πώς σε λένε? Αντώνη. Πόσο χρόνο είσαι? 13. Θα σπουδάσεις? Δεν σε βλέπω στο δρόμο. Θα σπουδάσεις, λέω. Σπουδάσεις και δεν πας και δεν παίζεις. Ναι. Αυτό είναι η σπουδή σου. Α, νόμιζε. Ο Αντώνης λοιπόν που είναι 13 χρονών σε περίπου 10 χρόνια από τώρα θα έχει δύο επιλογές. Ή να πετάει δυναμίδες ή να είναι σερβιτόρος στη Γερμανία. Γιατί έτσι όπως κινείται η ελληνική οικονομία, όλα τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να γίνουν σερβιτόροι στη Γερμανία. Διότι δεν παράγουμε πλούτο. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα το οποίο το λέω και το ξαναλέω και το φωνάζω. Δεν είναι δυνατόν το Ισραήλ που είναι ίση με την Πελοπόννησο σε έκταση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Αυτό εδώ το αγέτο κάνω. Ποιο είναι μόνο εδώ το Τσίπρα? Γάμος, γάμος. Α, γάμος είναι αυτό. Ναι. Στις κηδείες δεν έχουν δυναμίτες. Και στις κηδείες δεν έχουν δυναμίτες. Μάλιστα. Ωραία πράγμα. Λοιπόν, ακούστε. Στην Κρήτη τα Πιμπούργια εδώ είναι δυναμίτες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Όταν λοιπόν το Ισραήλ που είναι ίση με την Πελοπόννησο σε έκταση αυτή, η χώρα η μικρή, ακούστε το νούμερο, έχει αγροτική βιομηχανία 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η Πελοπόννησος, και όταν λέμε Ισραήλ, οι κλιματολογικές συνθήκες, το έδαφος, τα νερά της χώρας δεν συγκρίνονται με τα ελληνικά. Η ιδιωτικότητα δηλαδή. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα έχει 70 δις και είναι ίση με την Πελοπόννησο και η Ελλάδα έχει 7 δις, 7 δις η Ελλάδα, αγροτοβιομηχανική οικονομία, ακούστε, αγροτική οικονομία δεν σημαίνει καλή εδώ το χωράφι. Μην τα μπερδεύετε κάποιοι εδώ μέσα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι καλλιεργοαυτούν αγροτική οικονομία, μιλάμε για αγροτοβιομηχανία. Εδώ μέσα μιλάμε για μεταποίηση. Μιλάμε για δόση υπεραξία στο προϊόν. Δηλαδή το μέλι που βγάζει ο φίλος μου στο συνεταιρισμό μας με τους 100 ο Καβαλάς. Το ένα κιλό, αν το μεταποιήσει και το κάνει ωραίο, μπορεί να το πουλήσει οπουδήποτε στην πενταπλάσια, τριπλάσια ή εξαπλάσια τιμή. Παράδειγμα, το λάδι από τη Μεσσηνία. Το παίρνουν τζάμπα οι Ιταλοί και το πουλάνε 700 και 800% επάνω επειδή το βάζουν σε ένα μπουκάλι μέσα, ρε παιδιά. Αυτά είναι τα ευκολονόητα και δυσνόητα βέβαια για αυτούς που κυβερνάνε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν δουλέψει η ζωή τους. Δείτε αυτοί που σας κυβερνάνε σήμερα, οι σημερινοί. Αυτός που λέγεται Τσίπρας, ο οποίος πήγε στο Πανεπιστήμιο, δεν πήγε ποτέ βέβαια. Το σπούδασε στο κόμμα το Κουκουέ, το έστειλε στην Βουλγαρία, γύρισε πίσω του Βάρη, πήρε κάτι με τελικά, δεν πάτησε ποτέ του. Έτσι και το πτυχίο στο 15 χρόνια. Και σήμερα κυβερνάει την Ελλάδα. Μην γελάτε, παιδιά, είναι τραγωδία. Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνάνε. Δυστυχώς. Και δεν μιλάω για τον Καραλίκα. Αυτό το ξέρω προσωπικά, επιτρέψτε μου. Ο Καραλίκας είναι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού. Από τότε που το ξέρω, ήταν καταληψίας στην Ιφανέ, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κτίριο και ήταν μέσα με τον Μπάφολη μαζί. Σας τα λέω για να καταλάβετε ποιοι κυβερνούν τη χώρα. Όχι ότι οι άλλοι που θα έρθουν είναι καλύτεροι από αυτούς. Γιατί για να μπορέσεις να παράγεις, έλεγε ο Πλάτωνας, και να προσφέρεις στην κοινωνία, πρέπει όταν ήσουν ιδιώτης να έχεις προσφέρει. Δηλαδή να έχεις παράγει. Αν δείτε τι εργασία έχουν κάνει όλοι αυτοί, θα αντιληφθείτε ότι δεν μπορούν να παράγουν γιατί στη ζωή του δεν έχουν παράγει κάτι. Και μένει σε σύγκριο υδρότας. Όταν σήμερα το πρωί άκουσα ότι έχετε 47 άτομα, 47 από ό,τι έμαθα, οι οποίοι είναι στη φυλακή για εμπόρο ναρκωτικών. Ακούστε λίγο. Η ελληνική λύση, ειδικά για τους εμπόρους ναρκωτικών, λέει το εξής. Μπορεί κάποιοι να στεναχωρηθούν. Θάνατος, γιατί όποιος παίζει με τη ζωή του παιδιού μου, του εγγονού μου, του ανιψιού μου, θα πάει εκεί που θα αξίζει. Τελείωσε πάντα. Θάνατος και εμπόρους ναρκωτικών. Όπως και θάνατος και παιδεραστές. Δεν αξίζει να ζουν τα κομμάτια αυτά. Και να στο λέω και να το καταλάβετε. Εδώ μέσα είναι γραμμένα αυτά που σας λέω. Όσο και τα παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί, γιατί είναι άρρωστα τα παιδιά αυτά στην ηρωίνη, στην κοκαίνη, πρέπει να είμαστε δίπλα τους και δεν φταίνε μόνο αυτά τα παιδιά. Φταίμε όλοι.
που δώσαμε ιδανικά, αξίες, οράματα, ηθικούς πραγμούς και διέξοδο για τα προβλήματα που ουσιαστικά είναι μονόδρομος για αυτές πολλές φορές. Και το λέω αυτό για να καταλάβετε ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά αυτής της κίνησης. Είμαστε μια πραγματική λύση για τη χώρα. Γιατί έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες εφαρμόζονται και θα μου πείτε πού. Θα σου πω εγώ. Όταν πριν 3 χρόνια αποφασίσαμε στην εταιρεία την οποία έχουμε έναν όμιλο με 7 εταιρείες και 300 εργαζόμενους να απολύσουμε 35 άτομα προσωπικό διότι δεν πήγαινε καλά το τυπογραφείο. Δεν διαβάζω ένα βιβλίο, δυστυχώς γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Και ταυτόχρονα με τα μελοπολία είχαμε μεγάλη κρίση. Αποφασίσαμε να απολύσουμε. Έλα, έλα, καλό στο Λακασάρι, έλα, σε είδα, έλα, έλα μέσα, έλα. Έφυγε ο γιος, στην Αγγλία. Δεν ακούω. Έφυγε. Πού είσαι, Δημαρχέ, άρα ήρθε ο φίλος. Όπα. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, για να το καταλάβετε λίγο. Πολύ ζεστικά, είπαμε θερμοί άνθρωποι, ήσταν πολύ ζεστικά. Θα σκάσουν. Όχι, δεν ανάψει κι άλλο. Ανέβα, κανέβα στην θερμοκρασία, δεν ανάψει κι άλλο. Ακούστε λίγο για να καταλάβετε πώς εμπλέκονται πολλά πράγματα στην διαδικασία, γιατί κάποιοι περιμένουν να ξαναλύσουν τη γεωστρατηγική, θα τα πούμε και αυτά, για την οικονομία. Αύριο το πρωί, αν κυβερνούσε η λύση, μπορούσε τον επόμενο χρόνο να έχει 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. 6 δις. 6 δις. Έλεγα λοιπόν ότι όταν αποφασίσαμε 3 χρόνια, και θα σου πω πώς, να απολύσουμε 30 άτομα γιατί δεν πήγαινε καλά η εταιρεία, ο όμιλος. Καλήσαν οι συνεργάτες μου μαζί με εμένα και σκεφτήκαμε και λέμε ποια μπορεί να είναι η διέξοδος αφού μια παραγωγική διαδικασία δεν πάει καλά να κάνουμε κάτι άλλο. Τότε λοιπόν αποφάσισα να επιστρέψω εκεί που ο πατέρας μου είχε ξεκινήσει, στο χωράφι. Πήγαμε λοιπόν στη Θράκη, πήραμε 100 στρέμμα και βάλαμε αρωματικά φυτά. Βάλαμε άλλους 30 και θα γίνουν 330-340 υπάλληλοι του ομίλου γιατί δώσαμε δουλειά μέσα από την αλλαγή της παραγωγής διαδικασίας. Μέσα δηλαδή από την αγροτοβιομηχανία. Γιατί κάναμε μια μικρή μονάδα, δουλεύουν νέα παιδιά, Ελληνόπουλα από τη Θράκη, οι οποίοι παράγουν, μεταποιούν, δημιουργούν προϊόντα που φέρνουν στη Γερμανία. Αυτό πρέπει να κάνουμε για την πατρίδα μας. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αλλά ξέρετε τι θέλει. Κάτι που ξεχάσαμε εμείς οι νεότεροι. Και το θυμούνται οι παλιότεροι εδώ μέσα. Μία λέξη. Μία λέξη χρειάζεται. Δουλειά, 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 δουλειά. Μόνο με δουλειά μπορεί να πάει η Ελλάδα μπροστά. Καταλάβετε το. Κανείς δεν χαρίζει τίποτα και κανείς δεν αρρώσει τίποτα αν δεν δουλέψουμε μαζί. Μόνο δουλειά. Αν δεν δουλέψουμε, κανείς δεν χαρίζει. Έτσι βγήκε ο ψήφος ο Τσίπρας ο υπουργός. Με τα ψέματα. Θα σκίσει μνημόνια, θα σκίσει τώρα, θα σκίσει τέλος. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας έχει μάθει να ακούει στα αυτιά του μόνο το καλά. Να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Όταν του λέει ψέματα και τον ανεβάζει στον ίδιο προσωπικά, τότε δεν θα ψηφίσει. Εμείς λοιπόν ούτε ψέματα έχουμε διάθεση να πούμε, ούτε και ανάγκη στην τελική. Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, το έχω πει πολλές φορές. Είμαι πρώτα επιχειρηματίας, πρώτα μάνατζερ εταιριών και μετά πολιτικός. Και το μανατζάρισμα που κάνω στις εταιρείες μου και όλες πάνω στο εδώ καλά και πληρώνω κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εφορία, μπορεί να πω και εκατομμύρια στην εφορία. Μπορώ να το κάνω για την πατρίδα μου, αυξάνοντας την παραγωγή του πλούτου της, να μοιράσω στα παιδιά, να δώσω λεφτά στον Έλληνα δουλειά, εργασία, για να μην φύγουν έξω από το εξωτερικό. Ξέρετε, γιατί το έκανα αυτό. Διότι έχω μια εταιρεία στη Γερμανία. Άλλο το πρωί, πάνω τα αεροπλάνα και φεύγω. Και σπίτι στην Ερβέργη, μπορώ να πάω να αράξω εκεί. Αλλά δεν υπάρχει πιο όμορφο μέρος από την Ελλάδα. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι κάπου άλλοι καπετάνοι παλιοί και ναυτικοί κτλ. Δεν υπάρχει πιο όμορφη χώρα από αυτή τη χώρα την ευλογημένη που λέγεται Ελλάδα, αλλά έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα. Θα το πω ευθέως να το καταλάβω. Ευλογημένη χώρα καταραμένους πολιτικούς και πολίτες με κοντή μνήμη. Αυτό είναι το δυσάρεστο, φίλες και φίλοι. Που ξεχνούν εύκολα οι πολίτες. Ο Έλληνας ξεχνάει εύκολα, έχει κοντή μνήμη. Αναπαράγει ένα σάπιο σύστημα. Γιατί μην μου πείτε σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώην ΠΑΣΟΚ. Ζητώ Γιώργο Μιχάλη, συγγνώμη, έτσι. Είναι το σάπιο ΠΑΣΟΚ. Το σάπιο. Και το λέω ευθέως. Το σάπιο το μεταλλαγμένο που έχει συνηθίσει να βολεύεται στο κράτος χωρίς να δουλεύει. Είναι η λογική, αυτή η λογική, η παρασυντική, η οποία υπήρχε. Και ας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος νεαρός πίστευσε στον Ανδρέα Παπανδρέου στις μεγάλες εκείνες κουβέντες του περί εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας που ακόμη και τώρα πιστεύω εγώ. Σας μιλάω εγώ που πίστευα στο έθνος, πιστεύω στην ορθοδοξία,
Πιστεύω στην πατρίδα, πιστεύω στην Ελλάδα, πιστεύω στον Έλληνα, πιστεύω ότι μόνο ενωμένοι Έλληνες μπορούν να κάνουν μεγάλη την Ελλάδα. Πέτυχα λοιπόν να μας κομματιάσουν. Σήμερα η μετάλλαξη του Πασόκ έγινε ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, θα έρθουν μετά οι νεοδημοκράτες με το Μητσοτάκι, μετά όταν θα κάνει μαντάρα αυτούς θα ξαναρθούν στη ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με άλλη έκφραση και του αριστεράς και θα αναπαράγεται ένα σάπιο πολιτικό καθεστώς. Εμείς λοιπόν δώσαμε μια υπόσχεση και θα την πω και εδώ όπως τη λέω κάθε μέρα και στα κανάλια που βρίσκομαι. Εμείς θα τους τσακίσουμε όλους τους ψεύτες και τους υποκριτές. Θα τους τσακίσουμε και πρέπει να τους τσακίσουμε για να ξεδομήσουμε τον τόπο. Και το λέω με πόνο ψυχής, διότι αυτή η Ελλάδα, ακόμη και τα μικρά σκάφη, τα ψαροκάικα που διαθέτει, τα έχει υποθηκευμένα. Έχω άδικο. Και πηγαίνουν και τα κομματιάζουν. Που θα μπορούσαν αυτά να είναι η παραγωγή του πλούτου μας, γιατί οι Ευρωπαίοι μας έδωσαν εντολή να μην έχουμε ψαροκάικα, όταν οι Τούρκοι έρχονται και αλωνίζουν στο Αιγαίο και στη θάλασσα της Μεσογείου, χωρίς κανένα φραγμό. Και τον ένα του λέει θα ψαρέψει εκεί, θα ψαρέψει αυτό, θα ψαρέψει το άλλο και δεν το συμφέρει. Το χρονολογούν κιόλας. Και φτάσαμε στην σήμερα στο σημείο να κάνουμε εισαγωγές ψαριών από την Τουρκία, γιατί ο Έλληνας ψαράς δεν μπορεί να ψαρέψει, ενώ ο Τούρκος ψαρεύει. Λέω ψέματα. Και όπως βλέπετε, μπορεί να μην είναι από νησιωτική περιοχή, γιατί προέρχομαι από την αρχαία Πέλα, Πεδιάδα, εκεί δεν έχει θάλασσα. Είχε όταν ήταν ο Αλέξανδρος θάλασσα η Πέλα, τώρα δεν έχει έτσι κι αλλιώς, αλλά γνωρίζω τις θαλάσσες. Ακούστε λίγο, ένας πολιτικός για να μπορεί να προσφέρει σε όλη την επικράτεια πρέπει να ξέρει. Ποιος μπορεί να ξέρει, αν δεν έχει εργαστεί και δεν έχει δουλέψει, το μόρφο, τον καημό, τον πόνο των Ελλήνων. Πώς μπορεί να αντιληφθεί άλλο τη φτώχεια, την έννοια, την αγωνία της μάνας, του πατέρα, γιατί να κάνει το παιδί του όταν τον Μητσοτάκη στα παιδιά του δεν έχει βολεμένα. Ή εγώ, το δικό μου το παιδί το έχω βολεμένο. Το έχω βολεμένο, ό,τι να γίνει είναι βολεμένο. Και ας το λέω μα. Έλα όμως που αυτό το βόλεμο του παιδιού μου. Πρέπει ως επέκταση και προέκταση ο πολιτικός να βλέπει και τα παιδιά των Ελλήνων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι αν ο καθένας βολεύει το παιδί του, φτάσαμε στην Ελλάδα του 2018. Έτσι φτάσαμε. Γιατί κοιτούσαμε την μετάθεση του παιδιού μας, το βόλεμο του παιδιού μας, το βόλεμο το δικό μας και όχι το βόλεμο της πατρίδας. Ακούστε, ο καθένας εδώ μέσα είναι ένα άτομο με επιλογές συγκεκριμένες. Αν δεν ξεπεράσουμε το άτομό μας και πάμε στο σύνολό μας ως Έλληνες, γιατί. Τα παραδείγματα της ιστορίας πολλά. Όσες φορές οι Έλληνες ενώθηκαν, διέπεψαν. Στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις ήταν κράτη. Όπως λένε Αμερική, Κίνα, Ρωσία, ήταν η Σπάρτη των 15-20.000 κατοίκων ή των 30-40 και η Αθήνα των 50-70.000 κατοίκων. Ήταν κράτη. Ήρθε ένας κοντός από τη Μακεδονία, ένωσε όλους τους Έλληνες και τους πήγε μέχρι την ιδία με τα πόδια. Ο Αλέξανδρος, ο μέγιστος των Ελλήνων, ένωσε όλους τους Έλληνες που μέχρι το σκοτώνονταν μεταξύ τους και τους πήγε στην Ιδία. Αυτό το παράδειγμα στο δίνω για ένα και μόνο λόγο. Όποτε ενωθήκαμε, διαπρέψαμε. Στα Δερβενάκια θέλετε. Ένωσε ο Κολοκοτρώνης τους Έλληνες, ξεπάθεσε τον δράμα. Αυτό αν το βάλω να πολεμήσει, μου φαίνεται αφήγη. Μόνο για πετάει δυναμίτες. Σας το λέω αυτό, το μονοκάμα το βγαίνει δύσκολο, είπα. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι αυτό που πέτυχαν τα κόμματα είναι να κομματιάσουν τους Έλληνες. Γιατί κανένα φορά με ρωτούν, είστε δεξιοί, είστε αριστεροί, τι είστε, ρε παιδί. Ακούστε, παιδιά, και βγάλετε καλά στο μυαλό σας ένα πράγμα. Δεξιά και αριστερά είναι μερικά μηνύματα τα οποία υπήρξαν δεκαετίες τώρα για να μπορούν να διασπάνουν τους Έλληνες. Η πείνα δεν είναι αριστερή ή δεξιά, η πείνα είναι πείνα για όλους. Η δουλειά δεν είναι αριστερή και δεξιά, είναι δουλειά για όλους. Και στην τελική είναι ιδεολογήματα ανθρώπων. Η δεξιά του Άνταμ Σμιθ, καπιταλισμός, η αριστερά του Μάρξ και των υπολείπων ανθρώπων. Εμείς οι Έλληνες δεν χρειαζόμαστε τέτοια ιδεολογήματα. Για την ελληνική λύση, η ιδεολογία είναι μία. Και θα σας την πω και εδώ θέλω να το καταλάβετε καλά. Για μας οι ιδεολογίες είναι αυτές οι πανανθρώπινες αξίες τις οποίες εκπορεύεται ο ελληνισμός. Η ορθοδοξία, η ιστορία και ο πολιτισμός των Ελλήνων. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, μόνο ελληνικά, μόνο Έλληνες. Δεν χρειαζόμαστε τις ιδεολογίες. Αυτή είναι η άποψή μας. Και να σας πω και κάτι. Δεν υπάρχει αριστερό πρόσημο ή δεξιό πρόσημο. Απόδειξη η ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο ακραιοφιλελεύθερες επιλογές από μια ψευτοαριστερά δεν μπορούσαμε να δούμε. Πείτε μου εσείς τι διαφορετικό έχει αυτή η κυβέρνηση από την προηγούμενη. Θα σας πω εγώ. Πρωθυπουργό χωρίς γραβάτα. Μην γελάτε. Σαμαράς χωρίς γραβάτα πάντα. Αυτός δεν φοράει ποτέ.
Αυτή είναι η μοναδική διαφορά των δύο πόρων εξουσίας. Εγώ θέλω να καταλάβει ο Έλληνας ότι η διαφορά έγινε στο πρόγραμμά τους. Εκεί πρέπει να δεις τις διαφορές ενός κόμματος, ενός κινήματος, από τα υπόλοιπα κόμματα. Και θέλω να καταλάβετε ότι η ιστορία θα μας γράψει όλους, είτε με μελανά γράμματα, είτε με γαλανόλακια γράμματα επιτυχίας. Σε 5 χρόνια από τώρα, σε 10 ο Αντώνης, ο οποίος θα είναι 20, 21, 22 χρονών, θα λέει το εξής. Πω, θυμάμαι, πήρε μάνα μου και ο πατέρας μου, με πήγαν σε κάτι μυστήριο, μας δεν έκαναν 150 άτομα, κάτι τρελή περίεργη. Έλεγαν τα δικά τους, φύγαμε από εκεί, αλλά σήμερα μετά από 7 χρόνια αυτοί οι τρελοί δεν πέτυχαν και εγώ που γίνομαι και ισορρευτικός στη Γερμανία, δεν έχουν διάστημα και τσιγάρι. Αυτό θα λέει. Ή θα λέει κάτι άλλο όμως. Πήγα εκεί, βαριόμουν γιατί βαριέσαι Αντώνη, σε βλέπω. Και έχεις και δίκιο, δεν ξέρω, εγώ στην υγεία στα βαριόμουν να βγάλω να μου μιλάει. Πήγα εκεί με τη μαμά, τον μπαμπά, άκουγα τον περίεργο τύπο και αυτοί 100-120 έγιναν η μαγιά ώστε η Ελλάδα να αναστηθεί, να ανανύψει και να μείνω στην Κάλυμνο στα 22 μου χρόνια να δουλεύω στην πατρίδα μου και να μην γίνω μετανάστης όπως έγιναν οι παππούδες μας, όπως έγιναν.